Ο Αυστραλιανός αερομοταφορέας Qantas Airways προέβη σε μια κίνηση που εξηγείται ως προσφορά συγγνώμης Αυστραλών Αμερικανών προς τους Γάλλους. Το πλήγμα που δέχτηκαν από τους Αγγλοσάξονες με την ακύρωση της συμφωνίας κατασκευής των 12 υποβρυχιών Barracuda για λογαριασμό του Αυστραλιανού Βασιλικού Ναυτικού ήταν βαρύ. Η Airbus είναι ο μεγάλος νικητής στο διαγωνισμό της τρίτης παλαιότερης αεροπορικής εταιρείας στον κόσμο για ολική αντικατάσταση στις εσωτερικές εντός Αυστραλίας πτήσεις των συνολικά 75 Boeing 737 και άλλων 20 Boeing 717. Η Boeing είναι ο μεγάλος ιτημένος θύμα μιας φοδρής γεωπολιτικής σύγκρουσης. Μην ξεχνάμε πως η Αυστραλία έχει διαστάσεις υπήρου και συνολικά αποτελεί το 95% της συνολικής επιφάνειας της Οκεανίας. Αξίζει να σημειωθεί πως η Αυστραλιανή εταιρεία λόγω της πανδημίας ανακοίνωσε ζημίες μεγαλύτερες των 788 εκατομμυρίων Αμερικανικών δολαρίων. Την 5η 16 Δεκεμβρίου ανακοινώθηκε η δέσμευση της Qantas Airways για 40 μονάδες, αλλά και δικαίωμα προαίρεσης για άλλες 94, επομένως συνολικά 134 αεροπλάνα στενής ατράκτου παραδοτέα σε ορίζοντα δεκαετίας από σήμερα. Οι παραδόσεις θα ξεκινήσουν στα μέσα του 2023 για να ολοκληρωθούν τέλος του 2031.